Ένα ζευγάρι. Είμαι εγώ με τη γυναίκα μου, για παράδειγμα, και παίρνω 450 εγώ, 500 η γυναίκα μου. Το άθροισμα θα ληφθεί υπόψη ή θα πάρω και εγώ, θα πάρει και η γυναίκα μου. Πάρετε και εσείς και θα πάρετε και θα πάρετε εσείς και θα πάρει και η γυναίκα σας. Δεν μου λέτε, θα είναι το άθροισμα κύριας και επιγουρικής ή μόνο η κύρια σύνταξη? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Να δεν το δείτε. Το ξέρω, να το δείτε. Σαν... Να το δείτε. Δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρω. Μπορεί να το ξέρω σε δύο ώρες. Υπουργέ, οι συντάξεις χειρίας θα είναι μέσα. Οι συντάξεις χειρίας θα είναι μέσα. Οι συντάξεις χειρίας μέσα, ναι. Μέσα και οι συντάξεις χειρίας. Οι συντάξεις ΟΓΑ, οι συντάξεις ΟΕ. Δηλαδή, σας λέω, είναι περίπου 1.500.000 συντάξεις. Μάλιστα. Περίπου 1.500.000. Από αυτές οι συντάξεις είναι περίπου 1.000.000, 1.100.000 είναι κύριες συντάξεις, δηλαδή οι συντάξεις του γύρατος που λέμε, και μετά οι υπόλοιπες 300-400.000 είναι η χειρίας, είναι πώς λένε, τα ΜΕΑ και οι αναπηρικές. Υπολογίζεται το μεικτό ή το καθαρό που παίρνει ο συνταξιούχος? Αυτό είναι το μεικτό. Το μεικτό. Άρα όταν λέμε 850 και κάτω, 850 και κάτω, μεικτά. Είναι περίπου εκεί, στο τα είπε χτες ο Πρωθυπουργός, είναι περίπου 600 εκατομμύρια εκεί. 617. Δεν μου λέτε, εάν εγώ τώρα έχω το εκαθαριστικό της σύνταξής μου και μου λέει, εσύ Παπαδάκη έπαιρνε σύνταξη 1.100. Με τον νόμο τάδε σου αφαίρεσα τόσο. Με τον νόμο τάδε σου αφαίρεσα τόσο και καταλήγει σήμερα, Παπαδάκη, η καταβαλλόμενη σύνταξή σου, μεικτές αποδοχές, να είναι 700 ευρώ. Τι θα ληφθεί υπόψη, αυτό που παίρνω τώρα το μεικτό ή αυτό που έπαιρνα το 2010? Όχι, θα σας δώσει με το νόμισμα. Γι' αυτό λέμε αυτά. Με το τώρα. Όσοι παίρνουν σήμερα από 0 έως 800, δεν επαναφέρουμε. Είναι ακατάσχετο. Δεν επαναφέρουμε τις συντάξεις του 2009, μάλιστα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό αφού είναι... Αφού έχουν γίνει μνημονιακές περικοπές δηλαδή. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι μια προοπτική. Το καταβαλλόμενο τώρα, όπως το ήρθε... Το καταβαλλόμενο τώρα το ενισχύουμε με τη 13η σύνταξη που έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Επειδή υπάρχει σύνταξη 50 ευρώ... Ξέρετε ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 που παίρνουν μία σύνταξη 50 ευρώ. Δεν μου λέτε τώρα. 125 ευρώ. Εάν εγώ έχω δύο συντάξεις, έχω τη δική μου και τη χείρα μου. Τώρα έχω τη γυναίκα μου, την έβγαλα χείρα, αλλά τι να κάνω, δίνω παράδειγμα. Θα υπολογιστεί το άθροισμα της κύριας σύνταξης που παίρνω εγώ που είναι 400 ευρώ. Και τα 460 της χείρας της γυναίκας μου, άρα πάω στα 860 και το χάνω. Αυτό όχι. Θα υπολογιστεί το δικό σας το... Λέω, Γιώργος, ότι μια έχω δύο σύνταξεις. Παίρνει τη δική του σύνταξη και τη σύνταξη χειρίας του άντρας. Έχω την κύρια σύνταξη. Αυτό είναι μια διακήρυξη που βγήκε χτες, γιατί ήταν ανάγκη να... Σας τα λέμε για να τα έχετε υπόψη σας, να δώσετε απαντήσεις. Πριν από τα Χριστούγεννα, τα ακριβή νούμερα θα μπορούμε ή αύριο ή μεθαύριο να τα έχουμε. Και θα δοθεί σε όλους 22 Δεκεμβρίου. Λέμε... 22 Δεκεμβρίου θα δοθούν τα χρήματα αυτά ή τα ανακοινώθηκαν? Ναι, όποτε δοθεί η σύνταξη 12, θα δοθεί και 12. Κάτι άλλο τώρα. Ισοδηματικά κριτήρια θα ληφθούν. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μια σύνταξη 450 ευρώ και έχω και ένα νίκη 500 ευρώ. Θα πει 450 και 500 το νίκη μου. Εγώ έχω η εικόνα που έχω είναι ότι το ποσό τη σύνταξη είναι αυτό το οποίο καθορίζει. Άρα μόνο η σύνταξη και όχι τα υπόλοιπα. Πρέπει να σας πω όμως και κάτι άλλο. Είναι καλό το μέτρο από τη μία πλευρά. Βέβαια, από τη μία τους... Από τη μία... Τι βέβαια και άλλη πλευρά. Καλό είναι το μέτρο. Καλό είναι. Αλλά όμως από τη μία τους τα πήραμε και από την άλλη... Ήταν μια υπόσχεση της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν. Τους τα έχουμε πάρει, βέβαια, κύριε Φλαμπουράρη, τους τα έχουμε πάρει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα έχουμε πάρει από αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν φορολογηθεί. Να σας πω κάτι.
δεν αρνείται κανείς ότι επί 6 χρόνια ο συνταξιούχος, αν μιλάμε για αυτόν, απομισάται συνεχώς. Αυτό δεν είναι. Το θέμα δεν είναι να επισημάνουμε ότι τους θα έχουμε πάρει. Εμάς ο στόχος μας είναι να επανέλθουμε μετά, όποτε μπορούμε, με τη μάχη που δίνουμε, να επανέλθουμε στις συντάξεις κανονικές. Ερώτημα άλλο. Θα είναι ακατάσχετο το ποσό αυτό? Δηλαδή μην πει στην τράπεζα και πάει η τράπεζα και το σηκώσει γιατί έχει δάνειο. Θα είναι ακατάσχετο. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε, να τροφοδοτήσουμε τις τράπεζες. Γιατί σχεδόν όλοι οι συνταξιούχοι θα χρωστάνε. Άρα είναι ακατάσχετο. Θα μπει στον ακατάσχετο λογαριασμό. Ακατάσχετο λοιπόν. Στον ακατάσχετο λογαριασμό άλλο που έχουν οι συνταξιούχοι. Και άλλο ακατάσχετο το επίδομα. Προσέξτε, άλλο το ακατάσχετο να φτάνει τα 1.250 και πάνω. Και άλλο ακατάσχετο, γιατί ξέρετε κάτι, το οικογενειακό επίδομα, για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, και όταν θα έρθετε εδώ θα σας τα πούμε, έχω μια λίστα, επειδή είσαστε υπουργός της καθημερινότητας, το οικογενειακό επίδομα δεν είναι ακατάσχετο. Δηλαδή το οικογενειακό επίδομα με το που μπαίνει στην τράπεζα, μπορεί η τράπεζα να το σηκώσει. Είχαν ξεχάσει. Μόλις συγκροτηθούμε σε σώμα, όλα αυτά τα θέματα θα αντιμετωπιστούν και η καθημερινότητα του πολίτη θα ανασάνει, σας το λέω. Κάτι άλλο τώρα, Υπουργέ μου. Και μήπως, ξέρετε και όλα. Μήπως λογαριάζετε χωρίς το ξενοδόχο? Δηλαδή, τώρα θα το πω και είναι έτσι, μπορεί και να σας ενοχλήσει. Άδεια πήρατε για να δώσετε αυτό το επίδομα. Εδώ για να αναπνεύσουμε πρέπει να είναι ενημερωμένοι Βελκουλέσκου. Έχετε πάρει άδεια για να δώσετε αυτό το βοήθημα? Ή θα βγουν τώρα οι άλλοι θεσμοί, όπως θέλουμε τους λέμε, και θα πούνε ότι είναι μόνο μέρες ενέργεια και δεν την δεχόμαστε. Από πού και ως πού? Εδώ εμείς. Αφού είναι από τα πλεονάσματα τα οποία τα διαθέτουμε εμείς. Άρα έχετε την άδεια, λέτε. Έχετε την έγκριση. Δεν πήραμε άδεια, αλλά τα πλεονάσματα. Αφού πιάσαμε τους στόχους μας. Αν δεν είχαμε πιάσει τους στόχους μας και δίναμε από, αυτά τα λεφτά που δεν ήταν πιασμένοι στόχοι, ίσως θα παρεμβαίνανε. Αλλά έτσι όπως τα κάναμε εμείς τώρα, που είναι το περίσσευμα, που είναι περίπου ένα δις το περίσσευμα, όπως έχετε ακούσει, και παραπάνω από ένα δις, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μας πούν. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Καλό είπαμε το μέτρο. Προέρχεται από άγρια, εσείς και το είπατε και προς τιμή σας, από άγριο ξεζούμισμα των συνταξιούχων, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν. Υπάρχουν οι μακροχρόνια άνεργοι. Μόλις το 10% των ανέργων επιχορηγείται. Οι υπόλοιποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Δεν θα έπρεπε να ληφθεί μια μέρημνα και για αυτούς τους ανθρώπους? Μόλις αν είχαμε 2 δισεκατομμύρια, η επόμενη θα ήταν αυτή. Ή αν είχαμε... Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε μια γραμμή και μια πολιτική και μια φιλοσοφία που λέει ότι σε αυτή τη μιζέρια που ζούμε, σε αυτή την καταστροφική πορεία που έχει πάρει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια και όχι στη δική μας τη θητεία, έχουμε τέτοιες καταστροφικές και τόσο άσχημες καταστάσεις που ό,τι προσπαθούμε μην μπούμε σε διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού, Υπουργέ. Ό,τι προσπαθούμε να κερδίσουμε, είτε από διαπραγματεύσεις, είτε από σκληρή δουλειά των ίδιων των Ελλήνων, είτε από το ότι υποφέρουν αρκετοί Έλληνες, αυτό θέλουμε να το ανακατανέμουμε. Όμως είναι κάποιοι... Είναι με κάποιοι... κοινωνικά κριτήρια. Φοβάμαι... Όπως πήραμε τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους και είπαμε θα έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πάντως υπάρχουν παράπονα και από αυτούς τους ανθρώπους και θα πρέπει να στα μεταφέρω. Κάτι άλλο, τελευταίο. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν καλύφθηκε. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα μικρό πράγμα για πολλούς. Για τους περισσότερους είναι μια μεγάλη μάσα. Είναι, εμείς δεν είπαμε. Δεν με εμψημείρουμε. Καλό είναι, αλλά είναι και άλλο. Και κάτι άλλο τελευταίο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καλύψουμε όλους τους δυστυχισμένους. Κάτι άλλο τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Τα
τα προηγούμενα καθεστώτα τους φέρνει σε αυτά τα χάλια. Κάτι άλλο για να κάνω και εγώ το προγραμματισμό όμως, εκπομπή εδώ πέρα και ο Αντένα το προγραμματισμό του. Ποια Κυριακή του Μάρτη ή του Απρίλη θα έχουμε εκλογές? Γιατί λένε κάποιοι ότι αυτά είναι προεκλογικά. Ότι τα κάνατε γιατί προετοιμάζετε εκλογές. Κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εντάξει για πρώτη φορά κυβερνάει η αριστερά. Αλλά... Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να είναι έτσι όμως. Επειδή σας ξέρω χρόνια... Δεν πέρασε από το μυαλό καθόλου όταν σχεδιάζαμε αυτά τα μέτρα. Δεν μας πέρασε καθόλου το μυαλό ότι θα πάμε για εκλογές. Ίσα-ίσα, γιατί αν πάμε τώρα για εκλογές και χάσουμε, τον επόμενο χρόνο πώς θα επιδιώξουμε να δώσουμε ξανά και περισσότερα από αυτά που δώσαμε φέτος. Πάντως, άμα περιμένετε εκλογές... Να είναι μια κυβέρνηση άμα... η οποία θα κάνει το τέταρτο μνημόνιο και θα τους βγάλει, να αρχίζει να πωλεί και να τους βγάζει... Δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε εκλογές νωρίτερα από τα τρία χρόνια. Και μέχρι τα τρία χρόνια ένα δείγμα ήταν αυτό, μέσα σε τρία χρόνια θα δείτε να ανατρέπονται πλήρως αυτές οι σιγομετρήσεις και στιγμές που γίνονται. Πάντως έτσι για να κλείσουμε με χιούμορ, έχω την εντύπωση ότι βοήθησε και ο Γιούρι Γκέλλερ. Ξέρετε, είναι αυτός που λυγίζει τα κουτάλια. Επειδή είδα μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού με τον Γιούρι Γκέλλερ, αυτός που λυγίζει τα κουταλάκια. Λέω, κοίτα να δεις, ο Γιούρι Γκέλλερ... Έκανε το θαύμα. Ναι. Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ και να τα πούμε κάπου κοντά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάποιες διευκρινήσεις. Λύσανε πολλές απορίες. Πες λοιπόν τι απαντήσεις πήραμε για να πάμε...